Συντηρεί το θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από την υποψηφιότητα του Ηλία Ψινάκη ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, αφού πρώτα ήρθε αντιμέτωπος με ενστάσεις που διατύπωσαν στελέχοι, βουλευτές αλλά και ψηφοφόροι του κόμματός του, απευθύνθηκε το πρωί στους μαθητές του βιοκλιματικού σχολείου του Παλαιού Φαλήρου, ρωτώντας: Θέλετε τον κύριο Ψινάκη υποψήφιο με το ΛΑΟΣ? Για να πάρει την απάντηση. Ένα τηλεφώνημα που έγινε χθες στις 11 το πρωί μεταξύ του Γιώργου Καρατζαφέρη και του Ηλία Ψινάκη είχε ως αποτέλεσμα το πολιτικό διαζύγιο πριν καλά-καλά γίνει ο γάμος. Ο Ηλίας Ψινάκης υποστηρίζει ότι σε αυτή τη συνομιλία ανακοίνωσε στον κύριο Καρατζαφέρη ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πάντως απέφυγε να διευκρινίσει ποιος πήρε την απόφαση. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει, κάθε πλευρά είτε τα δικά της. Ο Ηλίας Ψινάκης είναι ένας ιδιαίτερα αξιοπρεπής άνθρωπος. Ο κύριος Ψινάκης, που είχε τηρήσει σιγή ηχθείως όλο αυτό το διάστημα, μίλησε στον Αντένα για την επιλογή του. Έχω αποφασίσει να ασχοληθώ με την πολιτική και με συγκεκριμένα θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος. Όποιο κόμμα συμφωνήσει με τις θέσεις μου, θα είναι το κόμμα με το οποίο θα κατέβω υποψήφιος. Επέλεξα να μην κατέβω με το ΛΑΟΣ εξαιτίας των αντιδράσεων κάποιων ακραίων φωνών που δεν είχαν το θάρρος να πούν δημόσια τη γνώμη τους. Δυστυχώς δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο για να μπορέσουμε να υποάσουμε την ιδέα. Ίσως κάποια άλλη φορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Καρατζαφέρης ζήτησε από τον κύριο Ψινάκη να ενταχθεί στο ΛΑΟΣ και να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αλλά εκείνος το αρνήθηκε.